χέρια εκείνο τον καιρό. Με την παρέα στο φάλιρο το παλιό. Στον πάτη όλοι μαζευόμαστε για μπάνιο τα πρωινά. Στην Αμφιτρίτη και στον Αντώνη το βράδυ σινεμά. Χαίρετε. Γεια σας. Τι κάνετε, παιδιά, απολαμβάνετε το πανάκι? Ναι, έχει πολύ ζέστη σήμερα. Παιδιά, τρελή ζέστη, πραγματικά. Έχει 32 βαθμούς, 33. Ναι, εκείνη στην Αθήνα δεν παλεύεται. Ποιο μπάνιο είναι αυτό? Είναι, έχουμε κάνει 5. Μια χαρά. Διακοπούλες φέτος θα πάμε. Ναι, Ικαρία. Ικαρία, ναι. Αγαπημένος προορισμός. Ναι, είμαστε από εκεί και πάμε συνέχεια. Άρα έχουμε σπίτι εκεί. Ναι. Οπότε μας συμφέρει και βάσει της οικονομικής κρίσης, έτσι. Ναι. Συμφέρει πολύ. Τώρα με την οικονομική κρίση δεν πιστεύω ότι θα πάνε πολλές παρέες πάλι έτσι όπως πάνε κάθε χρόνο. Δηλαδή και φίλοι μας που κάθε χρόνο πάνε, φέτος δεν νομίζω. Εσύ σαν νέος τώρα που είσαι, ήθελα να σε ρωτήσω, με το κίνημα των αγανακτισμένων, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Δεν ξέρω, το βλέπετε να κρατάει εσείς? Εγώ πιστεύω ότι όταν θα είναι και διακοπές θα φύγουνε. Δεν ξέρω. Εσύ συμμετέχεις σε όλη αυτή τη διαδικασία? Όχι, δεν έχω πάει, αλλά πρέπει να πάμε όλοι. Θα πάω κάποια στιγμή. Τώρα ξέρετε τι μου είπε ο φίλος μου. Μου λέει, απορώ πώς ήρθες με τον τζιν εδώ πέρα. Όντως, απορώ. Με τέτοια ζέστη, αντί να έχεις βάλει ένα μαγιό να κάνεις μπανάκι. Τι να σου κάνω, φίλε μου, που σήμερα δεν έβαλα το μαγιό μου στο πορπαγκάζ. Εντάξει, την επόμενη φορά τότε. Ωραία. Για πες τώρα, πώς περνάς εδώ? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Ποιο μπάνιο είναι αυτό? Το τέταρτο, με πέμπτο. Ωραία, πολύ ζέστη σήμερα πάντως. Πάρα πολύ ζέστη. Ωραία μέρα. Σηκωθήκαμε κι εμείς, ήρθαμε μπανάκι, όλα καλά. Φέτος πού θα πάμε διακοπές ή δεν θα πάμε? Θα πάμε. Κεφαλονιά και βλέπουμε μετά. Στην Κεφαλονιά έχουμε κάποιο δικό μας σπίτι, εξοχικό κάτι ή απλά είναι αγαπημένος προορισμός? Όχι, έχουμε σπίτι. Είναι η μητέρα μου από εκεί και πάμε κάθε καλοκαίρι. Ξέρεις τι βλέπω τώρα με το ρεπορτάζ που κάνουμε? Οι περισσότεροι μου λένε θα πάμε στα μέρη όπου έχουμε ένα σπίτι για να μείνουμε. Ναι, καλά κάνει ο κόσμος. Αφού έχει την καβάτσα εκεί και μετά άμα βρούνε και έχουν και λεφτά πάνε και κάπου αλλού. Χαιρετώ τον φίλο μου. Γεια σου και ζένα. Όνομα? Μάκη, στο δικό σου? Παυλίνα. Παυλίνα, χάρηκα. Τι νέα βρε Μάκη, πώς θα περνάς εδώ? Εδώ μπανάκι, αραλίκι, να ξεφύγουμε λίγο τα προβλήματα. Με την οικονομική κρίση πώς τα βλέπεις? Αδιαφορώ τελείως. Αφού δουλεύω εγώ, δεν το έχω αισθανθεί αυτό. Άμα χτυπήσει όμως και σένα την πόρτα σου όλο αυτό που δεν στο εύχομαι, τι θα κάνεις? Και εγώ μαζί με τους άλλους. Έχεις βγει καθόλου έξω με το κίνημα των αγανακτισμένων? Όχι, δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτά. Γιατί έτσι? Αδιαφορώ, όπως είπα και πάλι. Μπανάκι, αραλίκι. Δεν σε ενδιαφέρει το μέλλον της χώρας μας? Δεν θα το φτιάξουν οι αγανακτισμένοι, νομίζω. Ναι, αλλά εσύ πιστεύεις ότι με το να κάθεσαι σπίτι σου και να τα περιμένεις όλα να έρθουν από μόνα τους κερδίζεις κάτι? Ούτε και να κάτσεις έξω το Σύνταγμα κερδίζεις κάτι. Είναι αδιάφοροι μέσα στο Σύνταγμα. Να σε ρωτήσω τώρα, ο αγαπημένος προορισμός ποιος είναι? Κεφαλονιά, για διακοπές. Κεφαλονιά, Ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Πραγματικά είναι πολύ ωραίος προορισμός. Όντως. Έτσι που είναι τα πράγματα, δεν είμαστε και για αλλού. Ωραία. Καλό καλοκαίρι να έχει. Να είσαι καλά. Εγώ τώρα χαιρετώ τα πολύ όμορφα νέα ζευγαράκια. Δεν είμαστε νέα, ναι. Είστε καιρό μαζί? Είμαστε παράνομο. Είστε καιρό μαζί? Όχι. Όχι. Πόσο καιρό είσαστε μαζί? Με αυτή την κοπέλα ή με την κανονική? Α, είστε το παράνομο ζευγαράκι. Σας τσακώσαμε όμως. Δεν μας αφήνεις όμως τώρα? Όχι, θέλω να μου πεις πώς περνάς εδώ πέρα με την κοπέλα σου. Με την παράνομη κιόλας. Καλά. Χαλαρά. Ποιο μπάνιο είναι αυτό? Πρώτο. Εξετάσεις τελειώσαμε? Όχι, εξεταστική, αρχίζω τώρα. Τώρα αρχίζετε? Ναι. Διακοπές θα πάμε φέτος. Δεν μας αφήνεις τώρα ήσυχος. Θα μου πεις που θα πας διακοπές? Βασικά δεν έχω φασίκο κιόλας από το. Πού θα ήθελες να πας? Ναι, γιατί δεν πας στο άλλο ζευγάρι. Θα πάω και στους άλλους. Πες μου ποιος είναι ο αγαπημένος προορισμός. Πες κάτι. Αγαπημένος προορισμός, ωραία, η Λευκάδα. Ωραία. Καλό καλοκαίρι λοιπόν. Ευχαριστώ. Και ήρθα στο ζευγάρι τώρα που δεν είναι παράνομο. Όχι. Για πείτε μου λοιπόν πώς περνάμε εδώ. Θα παντρευτούμε σε 2 εβδομάδες.
Θα παντρευτείτε, τι έχει κάνει πρόταση. Ναι, μου είπατε πρόσφατα. Εσύ πώς αισθάνεσαι? Εγώ δεν θέλω να παντρευτώ. Την πιέζω και 4 χρόνια. Για πείτε μας, παιδιά, ποιο μπάνιο είναι αυτό? Το πρώτο, βασικά, πρώτο όλων μας. Διακοπούλες θα πάμε φέτος. Κύθυρα, Κρήτη, Σουηδία. Α, είναι πολύ προορισμοί, έτσι. Μια χαρά, ναι. Εσύ τελείωσε με τις εξετάσεις? Όχι, δεν έχω αρχίσει. Εξετάσεις χίδας. Είναι κι εγώ φοιτητής. Α, μάλιστα. Οπότε να ευχηθώ καλό κουράγιο και καλή επιτυχία. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Να είστε καλά, παιδιά. Πάντα τέτοια. Σας τσακώσαμε. Τι κάνετε? Καλά, εσύ. Πώς περνάτε εδώ πέρα? Καλά, λέμε, εσύ? Εγώ καλά είμαι. Ποιο μπάνιο είναι αυτό? Το δεύτερο, μάλλον. Το δεύτερο, ε. Για πείτε μας, διακοπές φέτος θα κάνουμε? Θα δείξει. Λόγω της οικονομικής κρίσης? Πολλών πραγμάτων. Όπως θα θέλεις να μας αναλύσεις? Διάφορα, τώρα και τα όλα μαζί. Βάλε λίγο απ' όλα. Δεν υπάρχει κάποιος προορισμός που να υπάρχει κάποιο εξοχικό, να πας οικογενειακά κτλ? Κεφαλονιά. Και εσύ Κεφαλονιά. Τι γίνεται σήμερα, ρε παιδιά, με την Κεφαλονιά? Όσους έχουμε ρωτήσει εδώ πέρα έχουν εξοχικά στην Κεφαλονιά. Είναι τρομερό νησί, γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο νησί. Εμένα είναι αγαπημένος μου προορισμός. Εμένα για να πηγαίνω, δεν θα σου πω όχι. Είναι. Για πες μας, το κίνημα των αγανακτισμένων πώς το βλέπεις? Θετικά, καλά κάνουν. Πρέπει να μπουν μέσα να τις διαλύσουν. Συμμετέχεις? Δεν έχω προλάβει. Δεν μπορώ, ζηλεύω, σε παρακαλώ. Κάνε μια βουτιά. Τι να κάνω, να πηδήξω μέσα με τα ρούχα? Ναι, το έχω κάνει. Είναι ωραία η θάλασσα? Πολύ. Ζεστή? Ναι. Ποιο μπάνιο είναι αυτό? Το δεύτερο. Για πες μου τώρα, εδώ έρχεσαι συχνά? Όχι. Πρώτη φορά με έφερε. Και σου άρεσε? Ναι, αμέ. Οπότε θα προτιμήσεις να ξανάρθεις? Αμέ. Με την ίδια παρέα όμως. Εδώ. Τώρα αυτό είναι για καλό. Καλό, καλό. Για πες μας, κουκλά μου, θα πας διακοπές φέτος? Θα πάω. Προορισμό έχουμε ή όχι ακόμη? Ζάκυνθο. Ωραία, μπράβο. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Πέτα. Θα στο πάρω τον μπαλάκι. Θα στο πάρω. Γεια σου, φίλε μου. Γεια σου, από εκεί το παιδί, το παλικάρι. Όχι, εγώ εσένα θέλω. Για πες. Πώς σε λένε καταρχήν? Παναγιώτη. Δεν σου, Παναγιώτη, δεν έχεις σκάσει τόσες ώρες στον ήλιο να παίζεις ρακέτες? Έλα εδώ, ρε. Έλα, τι γίνεται? Παναγιώτη, τι αυτό? Γιατί δεν κάνεις μια βουτιά, καλέ? Δεν μπορώ, φοβάμαι αυτό το πράγμα. Καλά, δεν έχει τίποτα μικρόφωνο. Για πες, Παναγιώτη μου, τι κάνεις, πώς περνάς εδώ? Καλά, μωρέ, ψάχνω να βρω την ταυτότητά μου. Την έχεις χάσει κι εσύ, είναι, ε? Είμαι ο Παναγιώτης, είμαι ο Κώστας, είμαι ο Δημήτρης, δεν ξέρω, δε, ναι, χαμένος. Εδώ στην αρχή. Σου εύχομαι να τη βρεις. Για πες μας, ποιο μπάνιο είναι αυτό? Ποιο μπάνιο, τι εννοείς? Εννοώ, πόσα μπάνια έχεις κάνει? Κανένα. Πλάκα κάνεις? Ναι, δεν κάνω εδώ πέρα, βρώμικα. Και τι κάνεις, έρχεσαι και παίζεις ρακέτες μόνο? Ναι. Και μπάνιο που κάνεις? Στην πισίνα. Ποια πισίνα? Στο σπίτι σου? Όλα μπορείς. Όχι στο σπίτι, στο Δήμο, στην πισίνα του Δήμου. Μάλιστα. Ναι, ναι. Παναγιώτη, διακοπές θα πάμε φέτος? Θα πάμε, ναι. Έχουμε κάποιο προορισμό? Θα πάμε στο Προσκαβούρι. Ξέρεις, κοντά, ρε παιδί μου. Παναγιώτη, έχω την εντύπωση μας δουλεύεις λίγο. Όχι, εντάξει. Κάπου θα πάμε τώρα, δεν ξέρω. Λέω, άμα βρω και ποιος είμαι, θα το κάνω καλύτερα. Με την οικονομική κρίση, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Μπορείς να τα απεξέλθεις εσύ στο να πας διακοπές, στο να κάνεις κάποια ψώνια παραπάνω, ή έχεις αρχίσει και σε κάποιες περικοπές? Δεν ξέρω για μένα. Εγώ ξέρω ότι έχουν ζωρίσει τα πράγματα πολύ με τα κορίτσια. Δηλαδή δεν έχουν πλέον να βάλουν ούτε το μαγιό τους. Δεν ξέρω αν τα έχεις τα καινούργια. Τα καημένα πραγματικά, και εγώ τα λυπάμαι. Βγαίνουν έξω με μισά ρούχα. Είναι η αλήψη. Ναι, είναι η αλήψη. Λίγο κρύο, λίγο ψύχρα να κάνει προς το απόγευμα, πάει. Αλλά και εσείς οι άντρες δεν κοιτάτε καθόλου, ε? Εντάξει. Στενοχωριέστε που τα βλέπετε έτσι, αυτό εννοώ. Προβληματιζόμαστε, ψάχνουμε να βρούμε λύση κοιτώντα. Και σε καταλαβαίνω απόλυτα, σε καταλαβαίνω. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, καλό καλοκαίρι να έχεις. Να σε καλά, επίσης. Καλώ την όμορφη ξανθιά κοπέλα. Σοπ, σε τσάκωσα. Τι κάνεις, κούκλα μου? Καλά είμαι. Πώς σε λένε? Πρέπει να το πω αυτό? Άμα θέλεις. Δώσε ψευδόνυμο που θες. Δεν δίνω. Για πες μας, ποιο μπάνιο είναι αυτό? Εγώ δεν θυμάμαι. Έχεις κάνει πολλά? Πολλά. Πολλά. Όχι. Πέντε. Έρχεσαι συχνά εδώ? Συνέχεια. Σ' αρέσει, ε? Καλά είναι. Για πες μας, έχεις αποφασίσει που θα πας διακοπές? Όχι, δεν ξέρω.
Δεν έχω ιδέα ακόμα. Θα προτιμήσεις να πας σε ένα προορισμό που δεν έχεις πάει ποτέ ή λόγω κρίσης θα προτιμήσεις οικογενειακές διακοπές, αν έχεις ένα εξοχικό, ας πούμε? Σίγουρα θα πάω και κάπου αλλού και στο εξοχικό, αλλά σίγουρα κάπου αλλού. Παρά την κρίση. Τι να κάνουμε. Με φίλους ή με τη σχέση σου? Με φίλους. Με φίλους. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε επίσης.